θα επιβεβαιώσουμε για ακόμα μία φορά αυτή τη δυνατή σχέση που έχουμε χτίσει τα τελευταία 3 χρόνια με συλλόγους Κριτών σε όλο τον κόσμο. Ανθρώπους που αγαπούν την Κρήτη και την έχουν μέσα τους βαθιά και με την πρώτη ευκαιρία, εκμεταλλεύονται αυτή την επικοινωνία που έχουμε χτίσει, βγαίνουν, μας τα λένε, τραγουδάνε, χορεύουν, στέλνουν και τους χαιρετισμούς. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο. Τον κύριο Στέλιο Λιγιζάκη, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών στο νομό Ημαθίας. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Λιγιζάκη. Πρόεδρε. Καλώς ξανακουγόμαστε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Όλα καλά. Να σας καλησπερίσουμε. Είμαι εδώ πέρα, αλλά εσείς είχατε χειρότερο καιρό από εμάς, μάθαμε. Εμάς χιόνια δεν ήρθα, φέτος ήρθατε εσάς. Έχουμε κρύο, αλλά διαχειρίσιμη ευτυχώς η κατάσταση. Ωραία. Για πείτε μας, σας πετυχαίνουμε στο μάθημα χορού, σωστά? Σήμερα ναι, έχει τελειώσει πριν από λίγο το παιδικό χορευτικό. Τώρα ξεκινάνε οι ενήλικες, οι αρχάροι. Δίπλα μου είναι ο Κώστας Νταμπακάκης, ο χορεδάσκαλος και αντιπρόεδρος του συλλόγου. Θα μας πει δύο κουβέντες. Την καλησπέρα μας, αντιπρόεδρε. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Βλέπω... Το Σάββατο το προηγούμενο είχαμε την ετήσια χοροσπερίδα μας με συγκρότημα από κάτω Φραντζεσκάκη Στρατάκης. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Και τώρα συνεχίζουμε με τις πρόβες και την καθημερινότητά μας. Αντιπρόεδρε, βλέπω κόσμο εκεί στο μάθημα. Σημαίνει ότι είστε καλός. Δόξα Θεώ, αρκετό σύνδεμα, χαρακάμια. Είναι οι περισσότεροι εδώ πέρα, μάλλον το 90% είναι μη κριτικοί, είναι από εδώ ντόπιοι, τυπώνται σε καταγωγή, αλλά αγαπάνε Κρήτη και ράνε και μαθαίνουν κριτικά. Δηλαδή περισσότεροι είναι άνθρωποι που δεν έχουν καταγωγή από την Κρήτη, αλλά παρά τα αυτά θέλουν να μπουν στο κλίμα της κριτικής παράδοσης. Αυτή την ώρα σχεδόν όλοι. Σχεδόν όλοι. Εύη. Πάμε νομίζω να χορέψουμε, γιατί μετά έχουν δύο κυρίες να μας πούν και το δικό τους μήνυμα που έχουν μάθει τουλάχιστον όλο αυτό το χρονικό διάστημα χορό, έτσι, με καταγωγή ξέρατε, από την Κρήτη. Πρόεδρε και αντιπρόεδρε, πόσα μηνύματα λαμβάνουμε μετά από κάθε σύνδεση που πραγματοποιούμε. Μηνύματα βέβαια πραγματικά που σας πλέκουν το εγκόμιο και ζητούν τηλεθεατές να δίνουμε βήμα σε αυτούς τους συλλόγους. Αυτούς τους συλλόγους παρά τα προβλήματα βρίσκεστε μακριά από την πατρίδα σας, στέκεστε όρθιοι και στέλνετε ένα μήνυμα ότι η Κρήτη παραμένει ζωντανή όσα χιλιόμετρα και αν βρισκόμαστε μακριά. Έτσι, έτσι. Και αυτό οφείλεται σε εσάς και συγχαρητήρια για το έργο σας και που δίνετε υποχρέωσή βήμα μας για την προβολή όλων των συλλόγων. Υποχρέωσή μας, κύριε Λιγιζάκη. Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε. Τι έχει το πρόγραμμα? Ωραία. Τώρα θα κάνουμε δύο χορούς, οι οποίοι δεν είναι και τόσο διαδεδομένοι στην Κρήτη. Ο ένας είναι ο Κατσαμπαδιανός και ο άλλος είναι ο Ξενοβασάρης. Τέλεια, πάμε. Thank you.
Εξαιρετική, ένα πολύ μεγάλο μπράβο, πραγματικά χορή, ο οποίος ειδικά ο πρώτος που δεν είναι πολύ γνωστός στο ευρύ κοινό και αν δεν κάνω λάθος τώρα το λόγο θα πάρουν η κυρία Αναστασία Κατσίδου και η κυρία Άννα Θανασάκη. Ακριβώς. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Είστε μη κριτικής καταγωγής, όμως συμμετέχετε στα μαθήματα που διοργανώνει ο Κριτικός Σύλλογος. Και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε σε πρώτη φάση τι σας έχει κάνει εντύπωση όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είστε μέλη, γιατί είστε και εσείς μέλη με τον δικό σας τρόπο του Κριτικού Συλλόγου. Να απαντήσω εγώ πρώτη. Βέβαια, εσείς. Εγώ δεν είμαι κριτική, είμαι πόντια. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είναι γρήγορη χορή, είναι ένταση και τους λάτρεψα να δείξει και με τις χώρες. Κυρία Θανασάκη, εσείς έχετε καταγωγή από... Να το δώσω στην επιστροφή. Α, βέβαια, ναι. Να, γεια σας, κυρία Θανασάκη. Εσείς από πού έχετε καταγωγή? Εγώ έχω μια μικρή καταγωγή από το Τιμπάκι, από το Νότιο Ηράκλειο. Ωραία. Και είστε, μένετε πολλά χρόνια στην Βέρεια, στην ευρύτερη περιοχή. Πώς βρεθήκατε εκεί? Ναι, ναι, μένουμε εδώ. Οι παππούδες μου μετακινήθηκαν από το Ηράκλειο και ήρθαν στη Βέρεια και μείνανε εδώ. Πώς νιώθετε κάθε φορά που συμμετέχετε σε ένα μάθημα, που φέρνετε έτσι λίγο την Κρήτη πιο κοντά σας, είτε με τη μουσική, είτε με τα τραγούδια? Έρχομαστε με πολύ ενθουσιασμό και με μεγάλη χαρά κάθε φορά που έχουμε να κάνουμε μάθημα. Ευτυχώς είναι δύο φορές την εβδομάδα, οπότε υπάρχει μια επαφή με το Σύλλογο και τους κριτικούς χορούς. Ωραία. Στους συγγενείς σας εδώ στο Τιμπάκι που σας βλέπουν, να τους στείλετε ένα μήνυμα. Πολλά χαιρετίσματα σε όλους. Ωραία. Ναι. Ωραία. Πρόεδρε, μας είπε η κυρία Θανασάκη ότι είναι λίγα τα δύο φορές την εβδομάδα. Δεν ξέρω αν με ακούσατε. Σκεφτείτε ότι μέχρι πέρυσι ήταν μία, οπότε το δύο είναι διπλάσιο. Ωραία. Έχετε βελτιωθεί. Εύχομαι και στις τρεις ή καθημερινά. Έτσι, μακάρι. Μακάρι να είμαστε καλά, γιατί είπαμε εδώ πέρα η βοήθεια είναι λιγοστή για τα έξοδα του Συλλόγου. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που έρχονται και στηρίζουν το Σύλλογο και χορεύουν και συνεισφέρουν. Και πραγματικά έτσι επιβιώνει ο Σύλλογος. Πρόεδρε, το μήνυμα που στέλνει η Μαθία και η Κριτική, αλλά και οι άνθρωποι που αγαπούν την Κρήτη εδώ, μέσα από την Κρήτη TV, ποιο είναι? Κοιτάξτε, οι Μακεδόνες πάντα αγαπούσα πάρα πολύ τους κριτικούς και τον Απρίλιο μάλιστα έχουμε μια εκδήλωση στην Άουσα όπου υπάρχει ένα μνημείο με πεσόντες κριτικούς για τον Μακεδονικό Αγώνα. Δηλαδή και την περίοδο πάλι μπορούμε να κάνουμε μια σύνδεση. Οπότε η επαφή Μακεδονία-Κρήτη πάντα ήταν πολύ ζεστή και αγκαλιάσω τους Κρήτες οι Μακεδόνες όταν ήρθαν εδώ πέρα.
Με πολύ μεγάλη χαρά, με πολύ μεγάλη χαρά. Τους χαιρετισμούς μας, με το καλό να τα ξαναπούμε και να συνεχίσετε να μας κάνετε περήφανους. Μακάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά.